Σοκ και δέος στη Σιτία μετά το θετικό δείγμα κρατουμένου, ο οποίος ήρθε σε επαφή με λιμενικούς αστυνομικούς εθελοντές, ακόμη και εισαγγελικούς λειτουργούς. Πρόκειται για έναν από τους κατηγορούμενους για παράνομη διακίνηση των μεταναστών, ο οποίος είχε προσαχθεί και στο δικαστικό μέγαρο της Νεάπολης. Οι τοπικές αρχές και ο ΕΟΔΗ βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό, αφού ο κρατούμενος έκανε ουσιαστικά το γύρο του Λασιθίου, χωρίς κανείς να γνωρίζει ότι νοσεί. Όλες τις προηγούμενες μέρες αστυνομικοί ήρθαν σε επαφή μαζί τους, φορώντας μόνο μία απλή μάσκα και γάντια. Δεν υπήρχε ο πλήρης υγειονομικός εξοπλισμός. Από την πρώτη στιγμή που το τεστ βγήκε θετικό, σήμανε συναγερμός εξαιτίας του εύρους των επαφών του κρατουμένου, που θεωρείται ένας από τους λαθροδιακινητές των μεταναστών οι οποίοι φιλοξενούνται στη Σιτία και με τους οποίους ήταν σε επαφή μέχρι τη σύλληψή του. Ο ασθενής κρατούμενος, όσο και ο συγκατηγορούμενός του, παρελήφθησαν από λιμενικούς με μόνη προστασία μάσκα και γάντια. Μεταφέρθηκαν την Παρασκευή στο δικαστικό μέγαρο της Νεάπολης, όπου τους ασκήθηκε ποινική δίωξη πριν επιστρέψουν στα κρατητήρια του τμήματος της Σιτίας. Η εικόνα που μας έχει περιγραφεί από πληροφορίες, δυστυχώς, σε πολλές περιπτώσεις που έχουν συμβεί περιστατικά, δεν ξέρω το λόγο γιατί δεν βγαίνουν προς τα έξω. Νομίζω ότι θα έπρεπε να βγαίνουν, για να γίνεται και καλύτερη ενημέρωση και για τον κόσμο που ήρθε σε επαφή και για να αναδεικνύονται τα προβλήματα όπου υπάρχουν. Το θετικό τεστ προέκυψε το απόγευμα της Κυριακής, σηματοδοτώντας έναν αγώνα δρόμου για να απομονωθούν οι μετανάστες, οι εθελοντές που έσπευσαν σε βοήθεια και να ενημερωθούν αστυνομικοί, λιμενικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί. Δεν έχουν απομακρυνθεί ακόμα να μπουν σε μία καραντίνα έως ότου βγει το τεστ τους αρνητικό και να κρυθούν κατάλληλοι να επιστρέψουν πίσω. Άρον-άρον πραγματοποιήθηκε απολίμανση στο δικαστικό μέγαρο της Νεάπολης για να μπορέσει να ανοίξει το πρωί της Δευτέρας. Βεβαίως και το έχουμε πληροφορηθεί. Τα πληροφορούμαστε και πώς τα πληροφορούμαστε. Όλοι προσπαθούμε να φυλαγόμαστε, αλλά πόσο μπορείς να φυλαχτείς. Με επίγουσα έκκλησή της προς το Μιχάλη Χρυσοχοίδη και το Αρχηγείο της Ελλάς, η Ένωση Αστυνομικών Λασιθίου έφερε στο προσκήνιο και το αλαλούμ που έχει προκαλέσει το θετικό κρούσμα σε κρατούμενο. Κανένα σοφρονιστικό κατάστημα στην Κρήτη δεν τον δέχεται. Παρά τα ανησυχητικά δεδομένα, αστυνομικοί και λιμενικοί που ήρθαν σε επαφή με τον κρατούμενο δεν έχουν μπει σε καραντίνα, ενώ θα εξεταστούν σε δεύτερη φάση μετά τους υγειονομικούς και τους εθελοντές που ήρθαν σε επαφή με τους μετανάστες. Μάλιστα, εξαιτίας των σχεδόν ανύπαρκτων μέσων αυτοπροστασίας, στη Σιτία έσπευσε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου, μεταφέροντας υλικά που αγοράστηκαν με έξοδα των συνδικαλιστών. Ήρθε ο εισαγγελέας με τον ανακριτή χθες στο αστυνομικό τμήμα της Σιτίας, τους έκρινε προφυλακιστέους και εδώ ακούμε το παράδοξο. Μέχρι στιγμής δεν τους παραλαμβάνουν τα καταστήματα κράτησης, διότι δεν έχουν ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί ο χώρος του αστυνομικού τμήματος της Σιτίας είναι ειδικά διαμορφωμένος. Ο ασθενής παραμένει στα κρατητήρια του τμήματος της Σιτίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται τόσο για τους αστυνομικούς όσο και τους πολίτες που προσέρχονται για να εξυπηρετηθούν.